Όταν θέλουμε να κοιτάξουμε στις μακρινές αποστάσεις, τα μάτια μας είναι σχεδόν παράλληλα μεταξύ τους. Όταν όμως θέλουμε να μεταφέρουμε την εστίασή μας σε ένα κοντινό αντικείμενο, τότε τα μάτια μας, οι οπτικοί μας άξονες, πρέπει να συγκλίνουν ακριβώς πάνω στην απόσταση που βρίσκεται το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει. Με τον όρο λοιπόν ανεπάρκεια σύγκλησης εννοούμε την αδυναμία του οπτικού μας συστήματος να διατηρήσει τη σύγκλησή του για αρκετό χρονικό διάστημα στην απόσταση αυτή. Πριν μερικά χρόνια έγινε πολύ μεγάλη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολύ μεγάλο δείγμα παιδιών και έδειξε ότι υπάρχει πολύ υψηλό συσχετισμός της ανεπάρκειας σύγκλησης με αυτό που λέμε συχνά διάσπαση προσοχής, το σύνδρομο δηλαδή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα ή χωρίς υπερκινητικότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν συγκλονιστικά. Φάνηκε λοιπόν ότι τα παιδιά που έχουν ανεπάρκεια σύγκλησης έχουν τριπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά να αναπτύξουν αυτό το σύνδρομο της διάσπασης προσοχής τους. Αντιστρόφως, από τα παιδιά τα οποία έχουν διαγνωστεί με το σύνδρομο αυτό, με ΔΕΠΗ όπως λέμε στην Ελλάδα, τότε από αυτά τα παιδιά το 1/3 των παιδιών αυτών στην πραγματικότητα δεν είχε ΔΕΠΗ, αλλά είχε μόνο ανεπάρκεια σύγκλησης. Και η ανεπάρκεια σύγκληση σήμερα διορθώνεται. Στην πραγματικότητα αυτό που βιώνουν τα παιδιά που έχουν ανεπάρκεια στη σύγκληση είναι αυτό που λέμε εμείς οπτική σύγχυση, μία μπερδεμένη όραση. Καθώς δηλαδή κάθε μάτι δίνει την δικιά του εικόνα, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται τις δύο εικόνες αυτές να τις κάνει μία, να τις ταυτίσει και η μία εικόνα μπαίνει και βγαίνει μέσα από την άλλη, σαν να έχουμε διπλή ή θολή ή μπερδεμένη όραση. Η ανεπάρκεια σύγκλησης δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται ούτε με γυαλιά ούτε με φακούς επαφής. Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας είναι τα προγράμματα Vision Training. Πρόκειται δηλαδή για εξατομικευμένα προγράμματα οπτικών δραστηριοτήτων, ασκήσεις δηλαδή για τα μάτια και τον εγκέφαλο, τα οποία έχουν σαν σκοπό να βελτιώσουν και να διατηρήσουν τη σύγκληση και τις υπόλοιπες οπτικές δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτό, μέσα σε λίγους μήνες, το πρόβλημα αποκαθίσταται και τα παιδιά μπορούν με πολύ μεγάλη άνεση να προχωρήσουν στο σχολείο και σε όλες τις δραστηριότητες στις κοντινές αποστάσεις χωρίς καμία δυσκολία.